Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Η κυβέρνηση πανηγυρίζει για τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης που παρουσιάζει το ΑΕΠ. Και βεβαίως και όλα τα άλλα κόμματα συγκλίνουν ακριβώς σε αυτή την ανάγκη, δηλαδή στο πώς θα δημιουργηθούν υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης της καπιταλιστικής οικονομίας. Αλλά όλα τους τα κόμματα, και η κυβέρνηση και τα υπόλοιπα κόμματα, συγκαλύπτουν το βασικό. Ποιο είναι το βασικό δηλαδή, από πού προήλθε αυτή η ανάπτυξη? Εμείς λέμε καθαρά, δύο είναι οι βασικοί παράγοντες. Αφενός από την κλιμάκωση της αντεργατικής επίθεσης σε ό,τι είχε απομείνει, συνεχίζοντας την αντεργατική πολιτική της προηγούμενης κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, πάτησε πάνω στο αντεργατικό υπόβαθρο που διαμορφώθηκε την περίοδο των μνημονίων, γενίκευσε τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας και την κατάργηση των 8 ωρών, προσαρμόζοντας ακόμη περισσότερο την αγορά εργασίας στις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων. Δημιουργώντας δηλαδή ένα μηχανισμό αναπαραγωγής μιας πολύ φτηνής και αναλώσιμης εργατικής δύναμης χωρίς δικαιώματα. Οδηγήσατε από κοινού στην αύξηση του βαθμού εκμετάλλευσης εργατικής τάξης. Και όλα αυτά σε μια εποχή όπου εκτινάσεται η παραγωγικότητα της εργασίας λόγω των εξελίξεων στην τεχνολογία και την επιστήμη. Αλλά αλήθεια, ποιος καρπώνεται αυτή την τεράστια αύξηση παραγωγικότητας εργασίας? Στον καπιταλισμό την καρπώνονται οι κάτοχοι των μέσων παραγωγής. Εκτινάσεται η απλήρωτη εργασία που καρπώνονται. Εκτινάσονται τα κέρδη τους. Γι' αυτό και συσσωρεύεται σε παγκόσμιο επίπεδο ο πλούτος που παράγεται σε όλο και λιγότερα χέρια. Και από την άλλη μεριά, ποια μοίρα επιφυλάσσεται για τους εργαζόμενους? Γενικευμένη ανασφάλεια, εκατομμύρια χαμένες θέσεις εργασίας, εντατικοποίηση της εργασίας, συμπίεση του μέσου μισθού. Αλλά ας δούμε όμως, ας κάνουμε μια υπόθεση εργασίας. Σε συνθήκες κοινωνικοποιημένων μέσων παραγωγής, κοινωνικής ιδιοκτησίας στα μέσα παραγωγής, τι αποτελέσματα θα είχαμε? Θα είχαμε όλο και λιγότερες ώρες εργασίας και μεγαλύτερες απολαβές για τους εργαζόμενους. Θα είχαμε εξάλληψη της ανεργίας. Θα είχαμε περισσότερο ελεύθερο χρόνο για την εργατική τάξη, για να μπορούν να συμμετάχουν οι εργαζόμενοι στη διεύθυνση των παραγωγικών μονάδων, στα όργανα εξουσίας του εργατικού κράτους από τα κάτω μέχρι πάνω, για να ελέγχουν την πορεία υλοποίησης των σχεδίων και των αποφάσεων. Θα είχαν περισσότερο ελεύθερο χρόνο για ενασχόληση με τον πολιτισμό, με τον αθλητισμό, για τη διασφάλιση ενός ανωτέρου επίπεδου ζωής, πνευματικής ανάπτυξης και καλλιέργειας. Αλλά τι σας λέμε τώρα? Εδώ έχετε καταδικάσει πάνω από το 1/3 των εργαζόμενων να ζουν με 350 ευρώ το μήνα. Και δεν μιλάμε για τους ανέργους. Να λοιπόν η υπεροχή του σοσιαλισμού. Και αφετέρου, για να μπορεί να υπάρξουν αυτοί οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης, κίνητρα. Κίνητρα και άλλα κίνητρα. Φορολογικά κίνητρα, νέα, χωροταξικά κίνητρα, πολεοδομικά κίνητρα. Και ο κατάλογος δεν έχει τελειωμό. Πακέτα και άλλα πακέτα χρηματοδοτήσεων. Για τα επενδυτικά του σχέδια, για να στηριχθούν τα επενδυτικά σχέδια των επιχειρηματικών ομίλων, Ταμείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, ΕΣΠΑ, Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, τα υποτάσσεται όλα στις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων. Χρηματοδότηση που βεβαίως δεν πέφτει από τον ουρανό. Χρηματοδότηση που προκύπτει από τη φορολογία σε βάρος των εργαζόμενων και από τον νέο δανεισμό που θα κληθούν να πληρώσουν πάλι τα λαϊκά στρώματα. Έτσι λοιπόν πληρώνουν οι πολλοί για να τα καρπώνονται οι λίγοι. Έτσι λοιπόν, και εκτός του γεγονότος ότι δημιουργήσετε μια πολύ φθηνή εργατική δύναμη και χωρίς δικαιώματα, τους επιδοτείτε και από πάνω τους εργαζόμενους που απασχολούν. Προγράμματα ενεργητικής απασχόλησης επιδοτούνται από το κράτος, οι μισθοί, οι ασφαλιστικές εισφορές. Προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας επιδοτεί το κράτος μισθούς, ασφαλιστικές εισφορές. Φτάσατε μέχρι στο σημείο να προσφέρετε τζάμπα εργατική δύναμη.
100% λέει επιδότηση στους μισθούς και στις ασφαλιστικές εισφορές για τους νέους εργαζόμενους 19 έως 29 χρονών που θα απασχολούν οι επιχειρήσεις στις αποκινητοποιημένες περιοχές. Πληρώνουν από πάνω οι εργαζόμενοι για να απασχολούνται δηλαδή. Ωραίο σύστημα είναι αυτό. Πλήρως φιλεργατικό. Άρα και διαμορφώνεται νέος τομείς δραστηριότητες που διασφαλίζουν ακόμη πιο υψηλά ποσοστά κερδοφορίας για τους επιχειρηματικούς ομίλους, εμπορευματοποιώντας τις λαϊκές ανάγκες. Αυτοί οι δύο είναι οι βασικοί παράγοντες λοιπόν. Αλλά ας δούμε και τις επιπτώσεις αυτής της καπιταλιστικής ανάπτυξης, αλλεπάλληλα χτυπήματα στο λαϊκό εισόδημα. Τι να πρωτοθυμηθούμε? Από τις μειώσεις των μισθών και των συντάξεων που διατηρούνται παρά την ανάπτυξη και παρά την τυπική λήξη των μνημονίων. Από την τεράστια διαστάσεων φοροεπιδρομής στα λαϊκά στρώματα που παραμένει και τώρα και μετά την ανάκαμψη και μετά το τυπικό τέλος των μνημονίων. Από τη συνεχώς διευρυνόμενη εμπορευματοποίηση των κοινωνικών αναγκών για υγεία, για πρόνοια, για παιδεία, για πολιτισμό, που πρέπει τα λαϊκά στρώματα να βάλουν πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη για αυτές τις, να ικανοποιήσουν αυτές τις ανάγκες του. Και να, σαν να μην έφταναν όλα αυτά, προστίθεται και η ακρίβεια που πάνω. Μια ακρίβεια που βεβαίως δεν αποτελεί φυσικό φαινόμενο, αλλά αποτελεί το γνήσιο τέκνο της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Είναι ή δεν είναι η ακρίβεια το αποτέλεσμα της επεκτατικής νομισματικής πολιτικής, προοδευτικής επιλογής κατά ΣΥΡΙΖΑ, κατά ΚΙΝΑΛ και κατά ΜΕΡΑ25? Δηλαδή, τι σημαίνει επεκτατική νομισματική πολιτική? Σημαίνει ότι προσφέρουμε πολύ φτηνό χρήμα για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων και από την άλλη μεριά ταυτόχρονα δημιουργούμε τον πληθωρισμό. Πληθωρισμός ο οποίος κατατρώει τα λαϊκά εισοδήματα. Να λοιπόν όταν το ΚΚΕ λέει ότι το φάρμακο που ικανοποιεί τις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων αποτελεί ταυτόχρονα την ίδια στιγμή και φαρμάκι για τους λαούς και τις ανάγκες τους. Είναι ή δεν είναι η ακρίβεια αποτέλεσμα της τεράστιας έμεσης φορολογίας που σηκώνει τα λαϊκά στρώματα που όλες μαζί οι κυβερνήσεις διαμορφώσατε το συγκεκριμένο πλαίσιο? ΦΠΑ, ειδική φόρη κατανάλωσης. Και τώρα κάνει μερικές προσταφέρες αν θα μειωθεί για λίγο το ΦΠΑ, προσωρινά, μια μονάδα μισή. Ενώ η ουσία είναι ότι ο ΦΠΑ, ο έμεσος φόρος, τσακίζει τα λαϊκά εισοδήματα. Γι' αυτό το ΚΚΕ λέει κατάργηση του ΦΠΑ σε όλα τα εμπορεύματα που ικανοποιούν τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες, σε όλες τις υπηρεσίες που καλύπτουν ανάγκες των λαϊκών στρωμάτων και βεβαίως και των ειδικών φόρων κατανάλωσης. Είναι αποτέλεσμα ή όχι η ακρίβεια της πολιτικής που με πιστότητα υπερέτησαν όλες οι κυβερνήσεις, από το ΚΙΝΑΛ, τη Νέα Δημοκρατία, το ΣΥΡΙΖΑ, για την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και την πράσινη μετάβαση στην ενέργεια. Η ΑΠΕ στα χέρια των αρπακτικών εκτόξευσαν τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος. Το μεταβατικό καύσιμο που όλοι σας συμφωνήσατε ότι είναι το φυσικό αέριο στη χώρα μας, το εισαγόμενο ρηχτό καύσιμο, τραβά την ανηφόρα και λόγω των γεωστρατηγικών ανταγωνισμών. Για να γίνουν ελκυστικές οι ΑΠΕ, καθορίσατε και επιβάλλετε και συνεχώς διευρύνετε όλες οι κυβερνήσεις που περάσαν από τούτο εδώ τον τόπο και στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιβάλλει τα τέλη εμπορίας ρήπων για να γίνει ασύμφορος ο λιγνίτης. Αλλά και ταυτόχρονα με τα τέλη εμπορίας ρήπων που πληρώνει ο λαός, χρηματοδοτείται τους επιχειρηματικούς ομίλους στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ταυτόχρονα δίνει και ένα κομμάτι για να καλύψετε τις πολύ μεγάλες ανάγκες ενεργειακής φτώχειας που έχετε καταδικάσει πλατεία λαϊκά στρώματα. Και τέλος, ο ΣΥΡΙΖΑ, ήταν η σειρά του, έφτιαξε το χρηματιστήριο το ενεργειακό, κατεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αποτελεί παράγοντα εκτείναξης των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας. Το αποτέλεσμα αυτών των πολιτικών ποιο είναι? Η ενεργειακή φτώχεια που μαστίζει τα λαϊκά στρώματα
και εκτόξευση των τιμών της ενέργειας. Για να φανταστούμε αν τα μέσα παραγωγής στον τομέα της ενέργειας και οι πηγές ενεργειακές ήταν κοινωνική ιδιοκτησία, αν υπήρχε ο κεντρικός σχεδιασμός, τότε συνδυαστικά θα μπορούσε να ικανοποιηθεί το σύνολο των κριτήριων, ποιον δηλαδή αξιοποίησης όλων των εγχώριων πηγών και μορφών ενέργειας. Σε επιστημονική βάση καθορισμός του μείγματος του ενεργειακού, επαρκή και φθηνή ενέργεια για τις ανάγκες του λαού, αλλά και για τις ανάγκες της σοσιαλιστικής παραγωγής και σεβασμό στο περιβάλλον. Συνδυαστικά, όλα αυτά τα κριτήρια δεν πρόκειται ποτέ να τα ικανοποιήσει ο καπιταλισμός. Αντίθετα, τα υπονομεύει. Ένα ακόμη παράδειγμα υπεροχής του σοσιαλισμού. Αλλά και γενικότερα για να δούμε για αυτή την πράσινη μετάβαση που ως πρόσχημα είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Έπιασε ο πόνος τους καπιταλιστές για το περιβάλλον που ήδη το καταστρέφουνε, για αυτούς που κάνουν πολέμους και που δεν καταστρέφουν οι πόλεμοι μόνο το περιβάλλον αλλά και την ίδια την ανθρώπινη ζωή. Αλλά δεν το καταστρέφουν μόνο το περιβάλλον με αυτόν τον τρόπο, το καταστρέφουν και μέσα από την αξιοποίησή του επιχειρηματικά. Γιατί το παραμορφώνουν, το μεταβάλλουν και το αλλοιώνουν στη βάση των αναγκών των επιχειρηματικών ομίλων. Δεν είναι λοιπόν αυτό το ζήτημα η προστασία του περιβάλλοντος, αλλά αντίθετα το να βρεθεί διέξοδος για τα υπερσυσσωρευμένα κεφάλαια τα οποία μένουν αδρανή. Έτσι λοιπόν τα πράσινα εμπορεύματα θα είναι ακόμη πιο ακριβά και δυσπρόσιτα για το λαό. Και επίσης οι πράσινες επενδύσεις θα οδηγήσουν σε απώλεια εκατομμυρίων θέσεων εργασίας σε παγκόσμιο επίπεδο. Ήδη καταγράφονται οι πρώτες. Άλλο αποτέλεσμα ότι σε συνθήκες καπιταλιστικής ανάπτυξης και υψηλών ρυθμών, όπως λέει η κυβέρνηση, έχουμε την έξαρση της πανδημίας με τραγικές συνέπειες. Τα νοσοκομεία δεν μπορούν να ανταποκριθούν και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, συνεχίζοντας την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, όχι μόνο αρνείται να στηρίξει το δημόσιο σύστημα υγείας και να επιτάξει τον ιδιωτικό τομέα χωρίς αποζημίωση, αλλά επιταχύνει τη διαδικασία ιδιωτικοποίησης, ενισχύει την εμπορευματοποίηση της υγείας και με εργαλείο αυτό που λέει νέο ΣΥ προχωρεί σε συγχωνεύσεις νοσοκομείων και κλινικών, σε συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα μπροστά στο δρόμο που διεύρυνε ο ΣΥΡΙΖΑ μέσα από τη δημιουργία του νοσοκομείου της Σαντορίνης σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Σε συνθήκες πανδημίας δοκιμάστηκαν πολύ σκληρά τα συστήματα υγείας σε όλες τις καπιταλιστικές οικονομίες, ιδιαίτερα στις πλέον ανεπτυγμένες, με τα εκατομμύρια των αρρώστων αλλά και τον τεράστιο αριθμό των θυμάτων, τα οποία ανέδειξαν το μεγάλο πρόβλημα της υποχρηματοδότησης και της εμπορευματοποίησης των συστημάτων υγείας, τις μεγάλες ελλείψεις στα νοσοκομεία, την αθλειότητα που επικρατεί στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, την επιλογή των αστικών τάξεων και των κυβερνήσεών τους να στηρίξουν τον ιδιωτικό τομέα που εξαπλώνεται διαρκώς και αυξάνει την κερδοφορία του. Η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των αστικών κυβερνήσεων αντιμετωπίζουν την προστασία της υγείας του λαού ως ατομική υπόθεση. Τα εμβόλια, που είναι πολύ αναγκαία για την καταπολέμηση του κορονοϊού, έγιναν πεδίο ανταγωνισμών ανάμεσα στις πολυεθνικές και στα καπιταλιστικά κράτη. Η χρησιμοποίησή τους δεν συνδυάστηκε με τη θωράκιση των δομών υγείας. Εδώ, άμα το συγκρίνουμε το σοσιαλισμό, δεν υπάρχει κανένα μέτρο σύγκρισης. Ακόμη και η Κούβα, με τα πάρα πολλά προβλήματα εξαιτίας του 60χρονου σκληρού οικονομικού αποκλεισμού από τις Ηνωμένες Πολιτείες, δημιούργησε 5 εμβόλια. Έστειλε μπριγάδες γιατρών και νοσηλευτών σε ανεπτυγμένα καπιταλιστικά κράτη, στην Ιταλία και στην Ισπανία. Έστειλε φάρμακα και αναλώσιμο υλικό υγειονομικό. Την ίδια στιγμή που η μία καπιταλιστική χώρα έκλεβε αναλώσιμα από την άλλη καπιταλιστική χώρα. Την ίδια στιγμή που οι νοσηλευτές των πιο αναπτυγμένων συστημάτων υγείας χρησιμοποιούσαν τις σακούλες απορριμμάτων ως μέσο προστασίας. Και βέβαια μια ανάπτυξη η οποία γίνεται σε ένα περιβάλλον διεθνές με σοβαρές επισφάλειες, με την επιβράδυση της κινέζικης οικονομίας, με την ένταση της διαπάλης ΗΠΑ-Κίνας
όπως για παράδειγμα για τον ανταγωνισμό που εκδηλώνεται για τις σπάνιες γαίες. Μια διαπάλη που πρέπει να σημειώσουμε ότι θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στα ανταγωνιστικά επενδυτικά σχέδια που έχουν οι δύο αυτές χώρες στη χώρα μας. Οι κινέζικες επενδύσεις για το δρόμο του μεταξύ απέναντι στα αμερικάνικα σχέδια για τα λιμάνια, τα ναυπηγεία που θα εξυπηρετούν ιδιαίτερα τις ανάγκες των υπεραλιστικών σχεδιασμών και του αμερικανικού στόλου. Με σοβαρές αβεβαιότητες, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αναθεωρεί προς τα κάτω τις προβλέψεις του, λόγω ακριβώς της πορείας των τιμών της ενέργειας, λόγω των εξελίξεων στις εφοδιαστικές αλυσίδες και των επιπτώσεων στην άνοδο των τιμών των εμπορευμάτων. Σε συνθήκες όπου οξύνεται η διαπάλη στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα ανάμεσα στη Γαλλία και στη Γερμανία, τόσο για τον πληθωρισμό και τα επιτόκια αν θα πρέπει να ανέβουν, για το ποιο πρέπει να είναι το μεταβατικό καύσιμο για την πράσινη μετάβαση, για την αναθεώρηση και με ποιο τρόπο του συμφώνου σταθερότητας και ανάκαμψης. Ζητήματα βέβαια που μπορεί να οδηγήσουν σε επιβράδυση των ρυθμών ανάκαμψης. Για τον κρατικό προϋπολογισμό πρέπει να τονίσουμε ότι αυτός αποτελεί εργαλείο υλοποίησης της εκάστοτε οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης. Χωρίζεται σε δύο βασικά σκέλη, στα έσοδα και τις δαπάνες. Στο σκέλος των εσόδων, δηλαδή το ποιος πληρώνει, είναι καθαρό. Τα φορολογικά έσοδα εκτιμάται ότι θα ανέρθουν σε πάνω από 50 δισεκατομμύρια ευρώ, παρουσιάζοντας αυξημένα κατά 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε σχέση με φέτος. Η μερίδα του λέοντος από αυτή την αύξηση θα προέρθει από τους έμεσους φόρους, τους πιο αντιλαϊκούς, οι οποίοι επιβαρύνουν κατά κύριο λόγο τα λαϊκά εισοδήματα και οι οποίοι αποτελούν το 57% των συνολικών φορολογικών εσόδων. Το σύνολο των φορολογικών εσόδων ουσιαστικά φορτώνεται στις πλάτες του λαού, ενώ αντίθετα η συμμετοχή των επιχειρήσεων κινείται σε συμβολικά επίπεδα, λιγότερο του 5% των συνολικών φορολογικών εσόδων παρά την αύξηση της κερδοφορίας του. Το φορολογικό σύστημα είναι διαχρονικά αντιλαϊκό. Ωστόσο, η εικόνα αυτή αποδεινώθηκε ακόμη περισσότερο με τα νέα φορολογικά βάρη που επευλήθηκαν στο λαό την εποχή των μνημονίων και θα συνεχίσει να επιδεινώνεται ακόμη περισσότερο λόγω του φορολογικού ανταγωνισμού, ο οποίος οδηγεί σε συνεχή μείωση των φορολογικών συντελεστών για τις επιχειρήσεις, αλλά και νέες φοροαπαλλαγές, παράδειγμα υπεραποσβέσεις. Τα δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι γνωστά. Η συνταγματική κατοχυρωμένη φορολογική ασυλία για το εφοπλιστικό κεφάλαιο, που τότε όλα τα κόμματα, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και Κίνημα Αλλαγής, αρνήθηκαν την πρόταση του ΚΚΕ να καταργηθεί. Ή το δεύτερο παράδειγμα, ότι καμία κυβέρνηση, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, εφάρμοσε τα άρθρα 15 και 17 του νόμου 3041 του 2002, ποτέ δεν εφαρμόστηκε αυτός ο νόμος για την επιβολή ειδικού φόρου στα ακίνητα νομικών υπηρεσιών, νομικών προσώπων, συγγνώμη. Αυτός ο νόμος δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Και τι λέει το λογιστήριο του κράτους στην έκθεσή του για τα φορολογικά έσοδα? Θα μπορούσε αυτός ο φόρος να επιφέρει έσοδα 4 δισεκατομμύρια ευρώ, όταν το έσοδο από το ενέφια είναι μόλις 2,5. Να λοιπόν γιατί λέμε ότι με τις πολιτικές σας και τις φορολογικές πληρώνει ο λαός και απαλλάσσεται το κεφάλαιο. Αλλά και στο σκέλος των δαπανών, στο ποιος δηλαδή επωφελείται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Και εδώ η απάντηση είναι αδυσόπιτη. Η καπιταλιστική επιχειρηματική όμιλη. Γιατί παρά την αύξηση του ΑΕΠ που η κυβέρνηση διαφημίζει, αλλά και το φόρτες αύξηση των φορολογικών εσόδων, παρατηρούμε ότι παραμένουν παγωμένες οι δαπάνες για τους εργαζόμενους, οι δαπάνες για τις συντάξεις, για την υγεία, την παιδεία, παρά τις τεράστιες ανάγκες που υπάρχουν. Και το εκοφαντικό παράδειγμα είναι πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Διαχρονικά γύρω στα 130 εκατομμύρια ευρώ δίνουν όλες οι κυβερνήσεις για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, γι' αυτό και έχει αυτά τα χάλια. Και εμείς βεβαίως δεν κάνουμε μια απλή προσταφαίρεση της μιζέριας αν δόθηκαν 1 ή 2 δισεκατομμύρια παραπάνω σε αυτούς τους τομείς, αλλά τα συγκρίνουμε τα ποσά αυτά των ανεπαρκών δαπανών για την υγεία, την παιδεία και την πρόνοια με τις τεράστιες ανάγκες που υπάρχουν.
Απ' την άλλη μεριά παρατηρούμε μια τεράστια αύξηση των δαπανών που σχετίζονται με τις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων για τη λεγόμενη πράσινη και ψηφιακή μετάβαση. Μια ψηφιακή μετάβαση που δεν είναι ταξικά ουδέτερη, αλλά στα χέρια των καπιταλιστών θα συμβάλλει στην περαιτέρω διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων, θα αποτελέσει όπλο για το ηλεκτρονικό φακέλωμα και την καταστολή. Άλλωστε, προετοιμάζεστε για το e-εφορία, όπου θα δημιουργηθεί ο ατομικός φάκελος για κάθε φορολογούμενο, για να υπάρχει αυτόματη εισπράξη των χρεών, αλλά και των κατασχέσεων να γίνονται. Έτσι λοιπόν τριπλασιάζονται οι χρηματοδοτήσεις στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, τετραπλασιάζονται αυτές για το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, για να διαμορφωθούν οι υποδομές που είναι απαραίτητες για τις ανάγκες των μονοπωλίων. Και από την άλλη μεριά στις καλένδες για ακόμη μια χρονιά μεταφέρονται οι απαραίτητες και αναγκαίες υποδομές για την προστασία της λαϊκής περιουσίας που έγινε με τα βάσανα μιας ζωής, αλλά και της ανθρώπινης ζωής. Απουσιάζουν δηλαδή οι αναγκαίες υποδομές για ολοκληρωμένη αντιπλημμυρική προστασία, για ολοκληρωμένη αντιπυρική προστασία, για ολοκληρωμένη αντισεισμική θωράκιση. Γιατί αυτές οι υποδομές μπαίνουν στην προκρούστια κλίνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί κόστους ωφέλους. Έτσι λοιπόν το αστικό κράτος αποδεικνύεται αποτελεσματικό για το κεφάλαιο και αναποτελεσματικό για το λαό. Επίσης αυξάνονται οι δαπάνες το 2022 για τα νέα εξοπλιστικά προγράμματα που εξυπηρετούν τους εμπειριαλιστικούς σχεδιασμούς. Συνολικά 7,5 δις θα δοθούν για τα νέα εξοπλιστικά προγράμματα και για τις νατοϊκές δαπάνες που επί της ουσίας εξυπηρετούν τις επιδιώξεις της άρχουσας τάξης για γεωστρατηγική αναβάθμιση, εμπλέκοντας με αυτόν τον τρόπο όλο και περισσότερο τη χώρα μας στους επικίνδυνους αμερικανοτοϊκούς υπεραλιστικούς σχεδιασμούς στην περιοχή, τη μετατρέπουν σε ορμητήριο αυτών των σχεδιασμών, άρα και ταυτόχρονα σε μαγνήτη προσέλκυσης αντιπίνων. Έτσι λοιπόν, επιβεβαιώνεται ακόμη μια φορά ότι ο κρατικός προϋπολογισμός ανεξαρτήτων κυβερνήσεων αποτελεί μέσο ταξικής αναδιανομής, δηλαδή πληρώνει πολλοί για να ωφελούνται λίγοι, ενώ τα τελευταία χρόνια αξιοποιείται και για μια δευτερεύουσα αναδιανομή στο πλαίσιο της διαχείρισης της φτώχειας, όπου οι λιγότερο φτωχοί πληρώνουν τα διάφορα επιδόματα ανακούφισης των πιο εξαθλιωμένων στρωμάτων. Και τσακώνει τώρα η Νέα Δημοκρατία με το ΣΥΡΙΖΑ ποιος δίνει τα περισσότερα επιδόματα σε αυτούς που τους έχετε καταδικάσει στην εξαθλίωση. Και βεβαίως δεν λέτε ποιος θα πληρώνει αυτά τα επιδόματα, τα πληρώνει λιγότερο φτωχή από το εισθέρημά τους. Και μόνο η σύγκριση δύο μεγεθών αποκαλύπτει τον ταξικό χαρακτήρα της κυβερνητικής πολιτικής. Σύμφωνα με την κυβέρνηση, το πραγματικό ΑΕΠ θα αυξηθεί 4,5% το 2022. Ο μέσος μισθός πόσο θα αυξηθεί? 0,2%, οριακή μεταβολή. Δηλαδή τι επιβεβαιώνεται? Ότι οι μισθωτοί θα πάρουν ένα όλο και μικρότερο κομμάτι της δημιουργόμενης πίτας, δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο ακόμη περισσότερες κοινωνικές ανισότητες. Βεβαίως, η κριτική των άλλων δυνάμεων είναι άσφαιρη απέναντι στην κυβερνητική πολιτική. Επικεντρώνει στην ευθύνη δήθεν της κυβέρνησης, όχι ότι δεν υπάρχει, για την ακρίβεια. Όμως η πηγή της ακρίβειας είναι η πολιτική που έχει κάνει σημαία του ο ΣΥΡΙΖΑ, η επεκτατική νομισματική πολιτική, στη ΣΥΠΑ για παράδειγμα του Μπάιντεν, που ο ΣΥΡΙΖΑ, το κίνημα αλλαγής αλλά και το ΜέΡΑ25 το θεωρούν τον αναμορφωτή σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο πληθωρισμός τρέχει με 6,8% παρουσιάζοντας ρεκόρ 40 ετίας. Ότι λέει η κυβέρνηση κινείται εκτός της ευρωπαϊκής κανονικότητας, όταν αντίθετα η κυβέρνηση υλοποιεί την ευρωπαϊκή κανονικότητα, υλοποιεί δηλαδή το υπερμνημόνιο, το πανευρωπαϊκό μνημόνιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανταγωνιστικότητας που ψήφισαν από κοινού στην Ευρωβουλή και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το κίνημα αλλαγής. Σημαία της κριτικής του ΣΥΡΙΖΑ βεβαίως έχει γίνει ο κατώτερος μισθός, ο οποίος όμως είναι χωρίς ουσιαστικό περιεχόμενο. Γιατί δεν λέει τι θα γίνει με τις ασφαλιστικές εισφορές που ο κύριος Τσίπρας είπε ότι στο ΣΕΒ θα μειωθούν. Τι θα γίνει με το μέσο μισθό και με τους μερικά απασχολούμενους. Η εικόνα μόνο δύο στοιχείων τα δείχνει όλα. Η μερική απασχόληση σε σύγκριση με το 2009 και το 2020 αυξήθηκε από το 12% στο 30%. Και ο μέσος μισθός κατρακύλησε με βάση τα επίσημα στοιχεία του ΕΦΚΑ κατά 27
7,8% στον ιδιωτικό τομέα. Θα τα παραδώσω αυτά τα στοιχεία. Αυτό είναι το αποτέλεσμα των δικών σας έργων, όλων των κυβερνήσεων. Και από αυτή την άποψη, λοιπόν, εμείς λέμε καθαρά ότι οι αντιπολιτευτικές κορώνες μάταια προσπαθούν να συγκαλύψουν τη σύγκλησή σας, τόσο για τον ανάγκη υψηλών ρυθμών καπιταλιστικής ανάπτυξης, για την ανάγκη πράσινης και ψηφιακής μετάβασης που υπηρετεί τις ανάγκες του κεφαλαίου, για τη γεωστρατηγική αναβάθμιση. Και από κοντά βεβαίως και το Μέρα 25, που κάνει διάφορες αποσπασματικές προτάσεις, προτάσεις μάλιστα χρεοκοπημένες από την ίδια τη ζωή, όπως για παράδειγμα οι συνεταιριστικές, λέει, επιχειρήσεις. Σε ποια εποχή μάλιστα, σε μια εποχή όπου οι σιδερένιοι νόμοι της καπιταλιστικής οικονομίας οδηγούν σε όλο και μεγαλύτερη συγκέντρωση και αύξηση των μεγεθών των καπιταλιστικών επιχειρήσεων. Ολοκληρώστε, κύριε Μέσα, ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε, σε ένα λεπτό, 27 μίλησε η κυρία Χτσόγλου και εγώ στα 27 θα έχω ολοκληρώσει. Τώρα, δεν μ' αρέσει αυτό. Ολοκληρώστε, αλλά δεν δέχομαι συγκρίσεις. Δύο λεφτά χρειάζομαι. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Και μίλησαν με την άνεση του χρόνου που είχαμε. Να παίρνετε και το κατώτερο όμως, όχι μόνο το ανώτερο. Ο κύριος Καταλίδης μίλησε 24,5 λεπτά. Και ο κύριος Ρουσόπουλος 25. Ναι, λοιπόν, κλείστε σας παρακαλώ. Αυτή η διακοπή θα καλοκληρώσει. Έτσι λοιπόν, μέσα από αυτές τις άσφαιρες προτάσεις και την κριτική, θέλετε να συγκαλύψετε την καπιταλιστική βαρβαρότητα και τη σαπίλα του συστήματος. Και όταν δεν περνάει το καρότο της ενσωμάτωσης, αξιοποιείται το μαστίγιο της καταστολής, κρατικής και εργοδοτικής, που πάει χέρι-χέρι με την αντεργατική πολιτική. Όλες οι κυβερνήσεις στην Ελλάδα κατέφυγαν στην κρατική καταστολή. Και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Και όλες οι κυβερνήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για παράδειγμα, η κυβέρνηση της Ισπανίας, που τσακώνει το ΣΥΡΙΖΑ με το κοινό ποιος την αντιπροσωπεύει καλύτερα. Στους μεταλλεργάτες του Κάντιθ που ήταν σε απεργία, προσπάθησε να την καταστήλει με βίαιη αστυνομική καταστολή, με τη χρήση τεθωρακισμένων οχημάτων με δακρυγόνα και πλαστικές σφαίρες. Αυτό λοιπόν είναι η όλη διαδικασία η οποία εσείς υπερασπίζεστε. Απέναντι σε όλα αυτά, το ΚΚΕ μιλάει ότι σήμερα και λέει καθαρά ότι δεν μπορεί να υπάρξει διέξοδος προς όφελος του λαού εντός των τυχών, ότι ο καπιταλισμός αποτελεί τροχοπέδι για τις κοινωνικές εξελίξεις, διευρύνοντας το χάσμα ανάμεσα στις δυνατότητες και στην ικανοποίηση των αναγκών των λαϊκών. Και αυτή η μεγάλη αλήθεια δείχνει την κατεύθυνση της λαϊκής πάλης για την ανατροπή, για τον σοσιαλισμό που αποτελεί την απάντηση στον 21ο αιώνα. Κανένας σωτήρας δεν πρόκειται να σώσει το λαό. Η ιστορία έχει αποδείξει ότι μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό όταν βαδίσει αποφασιστικά στον δρόμο της ανατροπής, για να πάρει ο ίδιος στα χέρια το τιμόνι της εξουσίας. Μέσα από καθημερινούς αγώνες μπορούμε να διαμορφώσουμε ένα πανελλαδικό συντονισμένο κίνημα της εργατικής τάξης και των συμμάχων της, που να στοχεύει τον πραγματικό αντίπαλο, τα μονοπόλια και τον καπιταλισμό. Και το ΚΚΕ μπαίνει μπροστά και διαθέτει όλες τις δυνάμεις για να οργανώσει ο λαός την αντεπίθεσή του, για να βάλουν οι εργαζόμενοι τη δική τους φραγίδα στις εξελίξεις. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, και για την ανοχή παρά την αντιπαράθεση που είχαμε, τονίζοντας ότι το ΚΚΕ βεβαίως καταψηφίζει τον κρατικό προϋπολογισμό για το 2022. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.